Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε την πρωινή μου ρουτίνα και φυσικά σε συνδυασμό με τα προϊόντα που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα. Αυτά εννοείται αλλάζουν συχνά πυκνά. Το πιο σημαντικό πάρτι για μένα σε όλη τη ρουτίνα είναι ο σωστός καθαρισμός του στόματος. Καθαρίζουμε στόμα και γλώσσα πριν φάμε το πρωινό μας, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας μαζεύονται πολλά μικρόβια. Ξεκινάω λοιπόν τον καθαρισμό του προσώπου με το καθαριστικό Good Clean Up της Benefit. Μυρίζει φρεσκάδα και πραγματικά αυτό που μου αρέσει είναι ότι πάει και στοχεύει ακριβώς στην περιοχή που έχουμε τους πόρους και όσο να είναι δίνει έτσι λίγο ένα εφέ ότι η πόρη είναι λίγο πιο κλειστή, πιο καθαρή. Εννοείται δεν κάνει θαύματα, αλλά είναι ένα έτσι βοήθημα επιπλέον θα έλεγα στη ρουτίνα. Και αυτό που μου αρέσει είναι πως είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, δεν τραβάει το δέρμα μετά. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φυσικά πάντα στεγνώνω το πρόσωπό μου με χαρτί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα βίντεο. Δεν χρησιμοποιούμε την ίδια πετσέτα για το πρόσωπο και για το σώμα. Ή μία πετσέτα που έχουμε για το πρόσωπο συνεχόμενα, γιατί μαζεύονται μικρόβια. Ενδυνατώνω φυσικά και τα χείλη μου με ένα αγαπημένο lip balm από τον Imoli, το οποίο μυρίζει ροδάκινο και είναι καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, ακολουθήστε με και στο TikTok, γιατί εκεί αναβάζω συχνά διάφορα βιντεάκια. Επόμενο step είναι να ψεκάσω το πρόσωπό μου με το τσοκ τσοκ από τον Imoli, το οποίο είναι με 99% aloe vera, για να ενυδατώσω το πρόσωπό μου και να επαναφέρω το pH. Το συγκεκριμένο toner, ας το πω έτσι, είναι από τα πιο ωραία και τα πραγματικά αγαπημένα μου, το οποίο θα το αγοράζω ξανά και ξανά. Και όσο είναι ακόμα νοπό το πρόσωπό μου, τρέχω γρήγορα να κάνω την εφαρμογή του Ιερουνικού. Αυτή τη φορά χρησιμοποιώ τις The Ordinary. Τα προηγούμενα χρόνια δοκίμαζα τις Λαρόσποσε που ήταν από τους αγαπημένους μου, θέλω να πω. Απλά αυτή είναι μια πιο οικονομική πρόταση και είπα να τη δοκιμάσω. Το Ιερουνικό φυσικά μας δίνει full ενυδάτωση, το χρειαζόμαστε όλοι, ό,τι κατάσταση και να έχει η επιδερμίδα μας. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνει πάντα σε νοπό πρόσωπο. Ακολουθεί φυσικά η αγαπημένη μου Νία Σιναμίδη, που είναι σε 10% περιεκτικότητα και ψευδάργυρο με 1% πάλι από The Ordinary. Την Ιασυναμίδη τώρα την έχω βάλει στη ρουτίνα μου και μπορώ να πω ότι έχω δει τεράστια αλλαγή στο πρόσωπό μου. Κάνει πάρα πολλά, κάνει και αυτή σχεδόν για όλους τους τύπους. Θέλω να μπείτε να τα τσεκάρετε, δεν μου φτάνει χρόνος να σας εξηγήσω όλα τα ωφέλη. Πάντως βοηθάει και αυτή έτσι σε μικρά σημαδάκια που μπορεί να έχουμε. Είναι αντιγυραντική αν τη χρησιμοποιείτε και το βράδυ με τη ρετινόλη σας και γενικά κάνει τέλειο δέρμα. Από το καλοκαίρι σχεδόν χρησιμοποιώ την ενυδατική κρέμα gel από Κορές, η οποία είναι με καφεΐνη και βοηθάει φυσικά στους μαύρους κύκλους. Είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιώ το πρωί και έχει αυτό το ρόλο μπροστά, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ να δροσίζεται η περιοχή και αν έχετε και πιο πρισμένα μάτια να ξεπρίζεται λίγο η περιοχή. Κάνω πολύ ελαφρό μασάζ και το αφήνω να απορροφηθεί πολύ πολύ καλά πριν περάσω στο επόμενο βήμα που είναι η βιταμίνη C. Δύο προϊόντα που αγαπώ πολύ, τη Skills είναι στα 12,5% βιταμίνη C και της Drunk Elephant είναι στα 15%, αρκετή έτσι περιεκτικότητά του. Εμένα γενικότερα με πειράζει λιγάκι η βιταμίνη C, οπότε αυτή τη φορά δεν έβαλα. Έχω εδώ τώρα τρεις επιλογές που χρησιμοποιώ το πρωί. Ένα λάξ, είναι όλες ενυδατικές. Η πρώτη είναι από την Ουριάς, μια πάρα πολύ απλή ενυδατική, την οποία τη χρησιμοποιώ και το περισσότερο διάστημα. Επόμενη είναι από Benefit. Η Smooth Sip, η οποία σε συνδυασμό με το καθαριστικό πάνε και κάνουν δουλίτσα στους πόρους. Και το τελευταίο μου απόκτημα από Κορές, η Anti-Pores, η οποία στοχεύει και αυτή στους πόρους. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τη Σουριάς, καθώς είναι μια κρέμα η οποία μου έχει μείνει λίγο μέσα, οπότε προσπαθώ να την τελειώσω, την έχω και περισσότερο καιρό. Και οι τρεις όμως είναι αγαπημένες. Οι δύο, όπως σας είπα, είναι που στοχεύουν στους πόρους και μπορώ να πω ότι όσο να είναι κάνουν μια διαφορά στο δέρμα. Απλώνω λοιπόν την ενυδατική μου μέχρι το λαιμό πολύ πολύ καλά και την αφήνω να απορροφηθεί. Έπειτα κάτι άλλο που μου αρέσει να χρησιμοποιώ, το νιώθω ότι είναι λίγο πιο ξηρό το δέρμα μου, είναι το λαδάκι από Κορές Velvet Skin Drink, το οποίο δίνει full ενυδάτωση στο δέρμα χωρίς όμως να το αφήνει λιπαρό. Βάζω όμως, όπως θα δείτε, 1-2 σταγόνες, δεν βάζω ποτέ περισσότερο γιατί έχω ήδη βάλει αρκετά προϊόντα. Μετά από αριστές λοιπόν κινήσεις και αφού το μυρίσω και πάρω έτσι αυτή την ενέργεια και την πολύ ωραία μυρωδιά, το βάζω στο πρόσωπο και στο λαιμό, περιμένω λιγάκι να απορροφηθεί και φυσικά περνάω στο αντιλιακό που είναι το πιο σημαντικό part. Γιατί τι νόημα θα είχε όλη αυτή η ρουτίνα εάν δεν κλείναμε με αντιλιακό να προστατέψουμε το δέρμα μας. Χρησιμοποιώ λοιπόν από την εταιρεία Κορές το Red Grape. Είναι αντιρρητηδικό και βοηθάει έτσι και σε διάφορα σημαδάκια που μπορεί να έχουμε, π.χ. πανάδες. Είναι με 50 SPF, πολύ υψηλή προστασία
Και αυτή είναι η πρωινή μου ρουτίνα. Εάν σας άρεσε, πατήστε like, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό. Σας περιμένω εννοείται στα σχόλια, γράψτε μου το δικό σας αγαπημένο προϊόν για morning routine και θα τα πούμε στο επόμενο. Πολλά πολλά φιλιά!